Να δούμε ε, τι ακριβώς έχει γίνει με το Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο οποίος βγήκε, βγήκε και κατήγγειλε τον Αντένα και τον Γιώργο Λιάγκα. Ναι, μέσα από μια στήλη που έχει και γράφει ο Δημήτρη Ουγγαρέζο, είπε λοιπόν ότι στην ουσία τι κάνανε, την είχαν παραγκονίσει την κυρία Λίτσα Πατέρα, δεν είχε καμία επαφή ούτε καν με τον Γιώργο Λιάγκα την ώρα που βγαίνει να πει τα ζώδια παρά μόνο με τη φωτεινή Πετρογιάννη. Ναι. Ήταν όπω είπα χαρακτηριστικά εξωστραγισμένη σε μια αγωνία, την τρέχανε από το πρωί μέχρι το βράδυ, τη βάζανε σε εκπομπέ Σαββατοκύριακου, σαν να ήταν δηλαδή ένα πράγμα το οποίο έπρεπε να μπαλώσει κάποιε τρύπε η ίδια. Σαν να δούλευε δηλαδή από ανάγκη για τα ένσημα. Ήταν πραγματικά, όπω είπε, ε, κάτι το οποίο δεν έδειχνε σεβασμό και δεν υπήρξε και ένα ουσιαστικό αποχωρισμό σαν ένδειξη σεβασμού για τα 33 χρόνια που πρόσφερε στον Αντένα. Μάλιστα. Καρφιά άγρια με επίθεση άγρια του Δημήτρη Ουγγαρέζου τόσο στον Αντένα όσο και στον Γιώργο Λιάγκα. Ναι, για το πρωινό βέβαια. Να θυμίσουμε ότι ο Ουγγαρέζο θα είναι στην εκπομπή στην πρωινή του Μέγκα. Ναι, μαζί, με τη κορδά. Με τη κορδά. Άρα ξεκίνησαν, ξεκίνησαν οι μάχες. Έχουμε να δούμε πολλά αυτό το χειμώνα, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.